Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ολλανδία-Πολωνία σήμερα για το National League. Δεύτερη μέρα του National League. Με ουσιαστικά το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι μετά από το Γερμανία-Ισπανία χθες που έληξε 1-1. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο πολύ δυνατές ομάδες. Από τη μία την Ολλανδία με πολλά νέα άτομα, με πολλούς νέους παίκτες, και από την άλλη την Πολωνία, η οποία είναι μια γεροδεμένη ομάδα. Λοιπόν, θα πούμε λίγο τις εντεκάδες τώρα. Υπήρχε μια έκπληξη για την Εθνική Πολωνίας. Θα την πούμε κι αυτή. Λοιπόν, για την Ολλανδία, σε σχηματισμό 4-3-3 με Σίλεσεν, Βάλετμαν, Βαντάικ, Ακέ, Χέντμποβερ, Ντε Ρουμ, Βαϊνάλντουμ, Ντε Γιόνγκ, Μπέργουιν, Ντε Πάε και Πρόμες, η εντεκάδα της Ολλανδίας. Και η εντεκάδα της Πολωνίας έχει μια μεγάλη έκπληξη, στην οποία έχει αφήσει εκτός τον Λεβαντόφσκι, δεν τον έχει πάρει καν σαν αναπληρωματικό. Έχει μείνει εκτός ο Λεβαντόφσκι λοιπόν από την Πολωνία. Και ουσιαστικά για την Πολωνία έχουμε σε ένα σχηματισμό 4-4-1-1 Σέσνη, Μπάντρεκ, Γκίλκ, Κεντιόρα, Μπρεζέσκι, Τζόγουιακ, Κλίχ, Κρυουάκ, Σιμάνσκι, Ζιελίνσκι και Πιάτεκ, η εντεκάδα της Πολωνίας. Το παιχνίδι αρχίσει πάρα πολύ λίγο. Σήμερα είχαμε και τα under 21 παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω δεν έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Χθες ήταν η Under 21 εθνική που έπαιξε κόντρα στην Κροατία, που έληξε το παιχνίδι 5-0. Εντάξει, νομίζω από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο να πούμε πάνω στην εθνική νέων. Καλησπέρα σε όποιον μπαίνει τώρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Με κάνει μεγάλη εντύπωση πάντως που ο Λεβαντόφσκι είναι εκτός αποστολής. Γιατί ουσιαστικά ο Λεβαντόφσκι φέτος έχει κάνει μια φοβερή σεζόν με την Bayern, αλλά όχι και μόνο. Δηλαδή έχει κάνει και φοβερή σεζόν, δηλαδή και στο Champions League, και σε αυτό τον είδαμε πάρα πολύ δυναμικό. Δεν ξέρω γιατί έχει μείνει εκτός αποστολής. Πόσο λες να βγει, δεν ξέρω. Γενικά νομίζω η Ολλανδία έχει περισσότερες πιθανότητες. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Ολλανδία. Πιστεύω δηλαδή παραπάνω στην Ολλανδία. Εάν έβαζε το Λεβαντόφσκι μέσα, ίσως είχα διαφορετική άποψη. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει το Λεβαντόφσκι, νομίζω ξεκάθαρο φαβορή η Ολλανδία. Που εντάξει, η Ολλανδία δεν είναι ότι δεν έχει ομάδα, έχει τρομακτική ομάδα η Ολλανδία. Άμα δείτε, όλοι είναι νεαροί παίκτες, έχει πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Πέρα την πλάκα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν τώρα. Συγγνώμη για Μέση που δεν θα φύγει, εγώ τώρα το είχα πει αυτό, ότι υπάρχουν πιθανότητες ο Μέση να μείνει. Τελικά βγήκε κιόλας. Ήταν προφανές ότι ο Μέση δεν θα φύγει, ρε. Ήταν προφανές ότι ο Μέση δεν θα φύγει. Ήταν προφανές. Οκ, έκανε όλο αυτό το χαμό και όλα αυτά, αλλά ήταν πολύ αργά για να φύγει τώρα. Δηλαδή, ας πούμε 15 του μηνός τώρα τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, εάν δεν κάνω λάθος. Άρα πώς να φύγει τώρα? Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είχα αφήσει πιθανότητες ότι ο Μέση μπορεί να μείνει. Είχα αφήσει αρκετές πιθανότητες κιόλας. Και επίσης αύριο μην ξεχνάτε, όσοι είστε μέσα, να μπείτε και αύριο. Έχουμε τα φιλικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και επίσης θα έχουμε και το φιλικό Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και ύστερα θα έχουμε το National League, τα παιχνίδια. Οπότε αύριο να μπείτε από τις 7 η ώρα, 7 παρα 5, που θα κάνουμε τα φιλικά. Και μετά θα κάνουμε και τα άλλα τα παιχνίδια του National League.
Λοιπόν. 3-0. Εντάξει, τόσο πολύ δεν νομίζω, αλλά θα μπουν γκολάκια νομίζω. Ή αν θα παίξει μπάλα μέσα, ρε φίλε, δεν ξέρω. Γενικά το να μένεις χωρίς να το θέλεις δεν είναι και το καλύτερο πράγμα. Άμα το σκεφτούμε έτσι, πιστεύω δεν θα παίξει μπάλα. Αλλά σκέψω ότι ρε φίλε είναι ο Μέση. Δεν γίνεται να χαλάσει τώρα το όνομά του χωρίς λόγο. Είναι βλακή αυτό. Οπότε νομίζω θέλοντας και μη θα παίξει μπάλα ο Μέση. Θα παίξει μπάλα. Καλά είμαι ρε Λιβάνια, να σκαλώ. 3-1 η Ολλανδία, 1-2 η Πολωνία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω η Πολωνία να κερδίσει, δεν νομίζω. Πολύ δύσκολα, χωρίς το Λεβαντόφσκι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει η Πολωνία. Υπερβολικά δύσκολο κιόλας. Υπερβολικά δύσκολο να κερδίσει η Πολωνία χωρίς το Λεβαντόφσκι. Έκανε πάρα πολλά πράγματα φέτος ο Λεβαντόφσκι και νομίζω πως είναι υπερβολικά δύσκολο να κάνει κάτι χωρίς αυτόν. Και επίσης η Ολλανδία έχει πάρα πολύ καλή άμυνα. Μην το ξεχνάτε, έχει πολύ καλή άμυνα η Ολλανδία. Έχει Van Dijk στην άμυνα, έχει πολύ καλή μεσαία γραμμή, έχει παίκτες. Έπεσε το live λογικά. Κάντε ένα refresh, θα ξαναφτιάξει. Ένα refresh, κάντε, θα ξαναφτιάξει λογικά. Δεν ξέρω, γενικά με έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό ότι άφησε τον Λέβα έξω. Με έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω πώς το έκανε αυτό. Ο Ντεπάι μέσα είναι, ναι, ο Ντεπάι είναι μέσα για την Ολλανδία. Είναι μέσα ο Ντεπάι. Τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Έχουμε σέντρα. Γενικά είναι καλές ομάδες και ήδη, δηλαδή εντάξει. Είναι και ήδη πολύ καλή, πολύ δυνατές ομάδες. Είναι πολύ δυνατές ομάδες και ήδη. Απλά νομίζω η Ολλανδία σε αυτό το παιχνίδι είναι το φαβορί. Από τη στιγμή που δεν παίζει ο Λέβα, νομίζω είναι το μεγάλο φαβορί. Η Ολλανδία. Που εντάξει η Ολλανδία έχει ομαδάρα πέρα από την πλάκα. Έχει ομαδάρα η Ολλανδία. Έχει τρομερή ομάδα. Έχει τρομερή ομάδα. Θα δούμε, εντάξει, ναι. Σίγουρα. Γενικά μου αρέσει η μέσα γραμμή της Ολλανδίας. Έχει πολύ καλή μέσα γραμμή η Ολλανδία. De Jong και Van de Beek, ο Wijnaldum. Wijnaldum έχει. Είναι και οι δύο πολύ καλοί παίκτες. Αν και θα ήθελα ένα Van de Beek μέσα. Αλλά εντάξει. 4-4-4. 4-3-3. Και να έχει ουσιαστικά επιθετικό σχήμα και να έχει ουσιαστικά σαν δεκάρι τον Van de Beek. Και σαν δύο οχτάρια μετά από κάτω να έχει De Jong και Wijnaldum. Νομίζω θα ήταν πολύ καλό. Να πολύ καλύτερο. Yeah.
Here's Poland, a bit of respite. Yeah, you can see the problem Poland have got already trying to get out of their own half, because it's that the high press is on from the Netherlands. Hatterboer there, the right back on the edge of the Polish. Καλησπέρα σε όλους, Μπέντουρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Όλα καλά ρε φίλε. Ολλανδία, Πολωνία έχουμε σήμερα. Αύριο να ξέρετε θα έχουμε και φιλικά. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Ατρόμητος από τις 7 η ώρα αύριο. Να ξέρετε. Από τις 7 η ώρα μέχρι 12 η ώρα. Ό,τι ώρα τελειώσει τέλος πάντων τα National League. Θα δούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σας Μπέντορα, καλησπέρα. Εφτά η ώρα αύριο έχουμε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το φιλικό. 7 παρα 5 θα άνοιξω εγώ, να ξέρετε. 7 παρα 10 ίσως, δεν ξέρω. 8 η ώρα μετά φιλικό Ολυμπιακός Ατρόμητος. Και μετά έχει Κροατία Πορτογαλία και Γαλλία Σουηδία. Κάνουμε ένα από τα δύο λογικά. Το Κροατία Πορτογαλία λογικά θα κάνουμε. Να ξέρετε. Take the place of Lewandowski, probably would have wished to play against a rather different centre-half than Virgil van Dijk on the international stage. Well, absolutely, but I suppose you've got to raise your game when you're playing against the best in the business defensively, and that's what Piatek has to do tonight. And last couple of times the ball's been played into him, he has secured the ball and just relieves the pressure and gets Poland up the pitch. A vital role for the team. Πρώτο πεντάλεπτο στο παιχνίδι, πολύ κατοχή από την Ολλανδία. Πολωνία φαντάζομαι θέλει να αμυνθεί κιόλας. Δεν θα πάει επιθετικά. Ξέρει ότι είναι κατώτερη σε αυτό το παιχνίδι. Φαντάζομαι θα γίνει αντίστοιχη Σλοβενία στο χθεσινό παιχνίδι, όπως έπαιξε η Σλοβενία. Πολύ άνατρο ποδόσφαιρο, εσείς με χθες ήταν πολύ άνατρο ποδόσφαιρο βλέπουμε σήμερα. Εντάξει, κιόλας είναι και οι παίκτες, δηλαδή ο ένας παίζει στην Μπαρσελόνα και ο άλλος παίζει στη Λεγανές, για παράδειγμα. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γνώμες για μεταγραφή του Van de Beek στη United? Ο Van de Beek είναι παικταράς. Τον ήθελε και η Μπαρτσελόνα να δώσει το Σουάρες και άλλα 20 εκατομμύρια για να πάρει τον Van de Beek. Αυτό δεν έγινε τελικά. Τώρα η United βέβαια είχε να καλύψει εκείνο το χώρο. Είχε δεκάρι η United να βάλει. Εντάξει, ο Van de Beek νομίζω στο United δεν θα είναι και πολύ καλή έτσι προσθήκη. Σίγουρα είναι καλός παίκτης, αλλά απ' την άλλη αυτό που σκέφτομαι είναι εάν θα ταιριάξει με την ομάδα, και έτσι πως παίζει η United είναι λίγο δύσκολο να ταιριάξει. Ο Καβάνι Μπενφίκα πήγε σαν ελεύθερος. Είχε τελειώσει το συμβόλαιό του γι' αυτό. Και Μπενφίκα που τον πήρε ουσιαστικά δεν κερδίζει κάτι. Είναι αρκετά μεγάλος ο Καβάνι και
Ταιριάζει σε μια ομάδα η οποία παίζει με αντεπιθέσεις και δεν παίζει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Γιατί ο Καβάνι καλός κακός είναι σαν τον Ιμπραήμοβιτς ένα πράγμα. Απλά ο Ιμπραήμοβιτς κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερος από τον Καβάνι. Έχει καλύτερα χαρακτηριστικά. Με τον Πάουκ θα παίξει ο Καβάνι, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχουν πει κάτι ακόμα γενικά. Καλησπέρα σας Μπέντρο, καλησπέρα σε όλους. Η Chelsea έχει κάνει καλές μεταγραφές, ναι ισχύει αυτό. Έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές, αλλά το θέμα είναι εάν θα τις βγουν τώρα οι μεταγραφές αυτές που κάνει. Αυτό δεν ξέρουμε. Εάν τις βγουν αυτές οι μεταγραφές, οκ. Okay. Μπορεί να χτυπήσει ακόμα και πρωτάθλημα. Αλλά από ό,τι έχουμε δει, η Chelsea έχει καλό υλικό. Αλλά δεν κάνει καλή μεταχείριση του υλικού που έχει. Γι' αυτό κιόλας δεν μου αρέσει ο Lampard. Βασικές εντεκάδες, θα τις ξαναπούμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, Σίλεσεν, Χαντέμποερ, Βέλτμαν, Βαντάικ, Ακέ, Ντερούμ, Βαϊνάλντουμ, Ντε Γιόνγκ, Μπέργουιν, Ντεπάι, Πρόμες για την Ολλανδία και για την Πολωνία, Σέσνη, Μπαντρέκ, Γκλικ, Κετζιόρα, Πρεζίνσκι, Ζόγιακ, Κριουάικ, Κίλιχ, Σιμάνσκι, Ζιελίνσκι και Πιάτεκ. Αυτές είναι δεκάδες. Για Σουάρες Ρονάλντο στη Γιούβε. Κάτσε να πάει ο Σουάρες πρώτα στη Γιούβε και βλέπουμε. Αλλά εντάξει, η Γιουβέντους δεν έχει στράικερ. Δηλαδή έχει τον Ιγκουάιν, ο οποίος είναι πάρα πολύ αργός και δεν είναι καλός σαν στράικερ γενικά. Και αυτός που πήρε η Μπενφίκα γενικά δεν είναι και παιχταράς. Δηλαδή ο Βερτόχεν, οκ, okay, έχει πέρασει από τότε να, αλλά είναι και τριαντάρης. Είναι τριαντάρης, δηλαδή δεν είναι μικρός. Άμα ήταν μικρός, οκ. Okay. Αλλά είναι αρκετά μεγάλος ο Βερτόχεν. Η χθεσινή Ελλάδα, ναι, μου άρεσε, έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Έπαιξε τίμια. Παρόλο που δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, έπαιξε πολύ ωραία μπάλα. Μ' άρεσε πως έπαιξε. Άποψη για Λαραμπή. Έκανε αρκετά πράγματα φέτος. Πολύ καλός γκολτζής. Και γενικά είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να σκουβαλήσει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Μπορεί να το πάρει πάνω του. Δεν πρέπει να βάζει Μασούρα, Μάνταρο και Μπακάκι ξανά. Μπακάκι πρέπει να τον αφήσει. Τον αφήσει μέσα, είναι πολύ καλός ο Μπακάκης. Ο Μάνταλος, οκ, okay, ήταν να βγει χθες. Ο Μασούρας απ' την άλλη δεν πολύ αρέσει. Αλλά Μπακάκης χθες ήταν φοβερός. Ανέβαινε συνέχεια, κάλυπτε όλη τη δεξιά πλευρά, έκανε πολύ πράγμα ο Μπακάκης μας με τον Γιαννούλη. Λαραμπή Λιβάγια. Και δεν πολύ άλλη παίξα, αλλά ο Λαραμπή μου φαίνεται πιο πολύ πιο καλό σεντερφόρ, δηλαδή πιο πολύ σαν γκολτζής είναι. Γι' αυτό ο Λαραμπή είναι πιο γκολτζής, γι' αυτό το λέω αυτό. Ζωβιάκ has
just opens up the space then for the shot. You just got to calm yourself down. Just really snatches that. Ναι, και okay, είναι αυτό το πράγμα. Είναι goalies. Είναι goalies, okay. Left hand post there just really snatches at him. That's a good opportunity gone. Λευτέρη, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Γράψε, ξαναγράψε ερώτηση πιο σωστά. Δεν καταλαβαίνω τι να πεις. Αγκουέρο ή Κέιν. Κέιν ρε, ο Αγκουέρο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Και ο Κέιν, αλλά ο Κέιν βάζει ακόμα πολλά γκολ και γενικά την κρατάει τότε να πάρα πολύ. Ο Μέση δεν φεύγει, ναι, το ξέρουμε. Το είχα πει κιόλας ότι ο Μέση δεν θα φύγει. Είχα αφήσει αρκετές πιθανότητες. Τελικά βγήκαν αυτές τις πιθανότητες. Ο Τσιμίκας, ρε φίλε, το έλεγε και χθες. Ο Τσιμίκας δεν παίζει εξτρέμ, ούτε μέσος. Ο Τσιμίκας είναι αριστερό back. Είναι άμυνα, αμυντικός είναι ο Τσιμίκας. Δεν είναι μέσος, ούτε επιθετικός. Τα λέμε ρε φίλοι, τα λέμε. Επιθετικογενές back, ok, ναι. Το λες να ανεβαίνει, αυτό είναι εντολή. Αλλά στο σύστημα παίζει 4-4-2, ξέρω εγώ για παράδειγμα. Το βάζεις αριστερό back, δεν το βάζεις αριστερό extreme. Το αν είναι επιθετικογενές back είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτή είναι η δικιά σου εντολή σαν προπονητή στον παίκτη. Ο Μπεμεγιάνγκ ή Φιρμίνο. Δεν ξέρω. Φιρμίνο μου αρέσει περισσότερο. Ο Μπεμεγιάνγκ πιο πολύ χαζογκόλης είναι. Χάνει πάρα πολύ πράγμα. Ισχύει αυτό, ναι. Πολλοί παίκτες λείπουν από τις εθνικές. Ισχύει αυτό. Αλλά τον Ρονάλντο λογικά θα το δούμε αύριο. Από ό,τι διάβασα θα τον έχει τον Ρονάλντο μέσα. Λοιπόν, στο 15 είναι. Μεγάλη φάση δεν έχει γίνει. Πολύ κατοχή από την Ολλανδία. Υπερβολικά πολύ κατοχή από την Ολλανδία. Η οποία πάει να παίξει από τις πτέρυγες. Ο Ακί από τα αριστερά ανεβαίνει πάρα πολύ. Πηγαίνει σε ρόλο back half. Να δούμε όμως τώρα άμα μπορεί να βγάλουν καμιά ευκαιρία, ξέρω εγώ. Γιατί οκ, okay, καλά παίζει ρόλο την μπάλα, αλλά πρέπει να βγάλεις καμιά ευκαιρία. Άποψη για την μπάλα, καλώς είναι. Εν τω μεταξύ τι είχα παρατηρήσει. Παρατήρησα σήμερα το πρόγραμμα της Super League, της νέα Super League τέλος πάντων. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι πάλι 6, 6η αγωνιστική είναι. Γιατί πέρσι ή πρόπερσι ήταν το ΠΑΟΚ 6η αγωνιστική. Πέρσι ήταν 7η, 8η ή κάπου εκεί ήτανε. Αν δεν κάνω λάθος. Η 6η 7η ήταν πέρσι, δεν θυμάμαι. Και πρόπερσι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή από 5η αγωνιστική μέχρι 8η αγωνιστική παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός πάντα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, στείνω ακόμα για την κλήρωση. Δεν έχω ιδέα. Εντάξει, να μην έχει ντέρμπι από την πρώτη αγωνιστική, αυτό το ξέρουμε. Αλλά θέμα είναι ότι ο τελικός δεν θα γίνει. Τελικώς δεν θα γίνει, θα βρουν μια δικαιολογία και θα πούνε δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει ο τελικός. Θα δείτε. Δεν θα γίνει.
Και αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός Μαγκιάτου ήταν αυτό που έκανε. Ουσιαστικά τι έκανε, έβγαλε τον Ολιβέρα, όπως το λένε αυτόν, με κορονοϊό. Σου λέει να παίξουμε μετά το 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου ουσιαστικά τελειώνει η σεζόν και μετά μπορείς να παίξουμε τα νέα ρόστερ. Τώρα ο Ολυμπιακός ουσιαστικά θα παίξει με τα νέα ρόστερ. Πολύ έξω αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Το παραδέχομαι. Πουστιά ξεπουστιά. Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ότι είχε κορονοϊό και τέτοια. Μαγιά αυτό που έκανε. Σου λέει, μου λέει που είναι 7 παίκτες. 7 βασικοί παίκτες. Δεν γαμιέται. Θα πω ότι αυτός έχει κορονοϊό και τελείωσε. Και η ΕΠΟ άλλο που δεν θέλει να κυρωθεί ο τελικός. Γενικά αυτό το θέμα με το τελικό είναι... Με τα νέα ρόστερ θα παίξει ο Ολυμπιακός. Με την ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ το ίδιο, με τα νέα ρόστερ θα παίξουμε. Με τα νέα ρόστερ θα παίξουμε. Με τα νέα ρόστερ θα παίξουμε. Τα παλιά είναι μέχρι τις 31 του Αυγούστου. Τώρα πότε θα παίξουν, 12-13, πότε είπαν ότι θα παίξουνε. 15 μάλλον, κάτι τέτοιο άκουσα, δεν ξέρω. Με τα νέα ρόστερ παίξουμε. Γιατί ουσιαστικά 31... 31 τελειώνει η σεζόν. Άρα μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα νέα ρόστερ σε ό,τι αγώνα και να παίξεις. Δεν ξέρω τι διάβασα, εγώ ξέρω τι ισχύει πάντως και τι έχουν πει όλοι. Με τα παλιά τα ρόστερ θα παίζουν στον δεύτερο αναβλημένο τελικό. Δηλαδή σε αυτό που θα γινόταν 25-27, πότε ήταν τώρα. Πριν από μια εβδομάδα περίπου. Καλά. Εγώ λέω ότι θα ακυρωθεί πάλι κάπως. Δεν ξέρω πώς, αλλά θα ακυρωθεί κάπως. Θα πούνε έχει ο διαιτητής κορονοϊό μετά. Δεν ξέρω. Κάτι θα βρω να το ακυρώσουν πάλι. Εγώ είμαι σίγουρος. 1-0, όχι ρε. Σάιντα. Παραλίγο Πρόμες. Βαζέχα εις Γιωβάνι. Βαζέχα ρε φίλε, ήταν καλύτερος. Μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα για την Ολλανδία, παρόλα αυτά, μεγάλη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν ήταν offside. Καλά, αυτό είναι φάουλ πάνω στο Βαντάκ και κίτρινη λογικά. Ήταν κίτρινη εκεί πέρα για τον Μπάτση καλοκάθαρα. Ο Ακέντο μεταξύ... Center back δεν παίζει. Απλά δεν έχει... Δεν έχει να βάλει back. Ο Βαζέχα ρε φίλε ήταν καλύτερος παίκτης. Κατά τη γνώμη ήταν καλύτερος παίκτης ο Βαζέχα. Τώρα τέλος πάντων, εντάξει. Τον Ακέντο μεταξύ τον έχει αριστερό μπακ σήμερα, να. Ενώ κανονικά center back νομίζω πως είναι. Στην Bournemouth παίζει κάπου εκεί. Μηδέν ένα
Η Αλβανία. Γενικά αυτό που βλέπω είναι, παρατηρώ ότι δεν μπαίνουν αρκετά γκολ στο National League. Δεν μπαίνουν πολλά γκολ στο National League. Δηλαδή χθες έβλεπα το Μάλτα νησιά Φερόε 3-4 έληξε. Και βλέπαμε όλα τα υπόλοιπα μάτς 0-0, 1-0, 1-1, 1-2, 2-0. Αλλά δεν βλέπαμε αρκετά γκολ. Ξέρω. Ένα 1-0 η Ρουμανία. Τη Βόρειο Ιρλανδία. Το μεταξύ, ενώ η Ιρλανδία σε αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά είναι και το φαβορί και έχει και καλύτερους παίκτες ατομικά, αντί για να πρεσάρει, μου κάθεται πίσω και έχει την κατοχή. Και το πρόβλημα είναι ότι εάν τους βγει στην αντεπίθεση η Πολωνία, μετά η Ολλανδία έχει θέμα. Αυτό μου κάνει εντύπωση, δηλαδή ο τρόπος παίζει η Ολλανδία δεν μου αρέσει καθόλου. Να παίζει τόσο φοβισμένα είναι... δεν χρειάζεται καθόλου. Γιατί τον έκανα μπαν, δεν τον έκανα μπαν, τον έκανα time out, 10 λεπτά, 5 λεπτά, δεν ξέρω πόσο είναι. Γιατί σπάμαρε. Δεν ξέρω, γενικά δεν μ' άρεσε πως παίζει η Ολλανδία. Θα προτιμούσα ουσιαστικά να παίζει πιο επιθετικά. Γιατί μπορεί να παίξει επιθετικά. Έχει την ομάδα και έχει την ποιότητα να παίξει τέτοια μπάλα. Δεν ξέρω γιατί δεν το δοκιμάζει. Ιταλία-Βοσνία δεν έχει τέτοιο ρε φίλε, δεν έχει θέαμα. Ιταλία-Βοσνία. Ιταλία είναι κλάση ανώτερη ομάδα. Το Ολλανδία-Πολωνία είναι και οι δύο ομάδες. Πολωνία είναι καλύτερη. Δεν παίζει με Αυστρία, με Λευκορωσία παίζει. Η Αλβανία. Με Λευκορωσία παίζει νομίζω. Κόρνερ για την Ολλανδία στο 26. Άντε με έχεις ξεχάσει να βάλω και το πινακάκι σήμερα. Ένα λεπτό το βάλουμε τώρα. Ένα λεπτό να το βάλουμε. Εντάξει, το Ολλανδία Πολωνία πώς το δίνει. Για να δούμε. Στο 1.60 η Ολλανδία, στο 6.75 η Πολωνία, ε. Πολύ μεγάλα outsider η Πολωνία. Πολύ μεγάλα outsider η Πολωνία. Λοιπόν, σας βάζω και το πινακάκι εδώ πέρα και μας κομπλέν. Λοιπόν, όσοι είστε καινούργοι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe. Αύριο θα έχουμε... θα ξεκινήσουμε τα φιλικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7 η ώρα. Μετά έχουμε Ατρόμητο Ολυμπιακό στις 8.
Και μετά στις 10 παρατέταρτο έχουμε το παιχνίδι Πορτογαλία-Κροατία. Να ξέρετε. Οπότε όσοι θέλετε να μπείτε και αύριο, 7 η ώρα θα ξεκινήσουμε. 7 παρα 5 περίπου. Με το πρώτο φιλικό. This is what he can do with Deron and De Jong holding the fort in central midfield. Van Aldo can play a different role than he does at Liverpool. He can get forward, he did there, but nobody spotted him. Άρα, τι μπάλιες βγάζουμε. Δεν παίζει καθόλου ωραία η Ολλανδία, δεν ξέρω. Δεν μ' άρεσε. Περίμενα μια Ολλανδία τελείως πιο καλή. Δεν περίμενα τέτοια Ολλανδία, δηλαδή να σέρνετε τόσο πολύ, δεν την περίμενα. Την Ολλανδία. Comfortable defensively, Colin, from set pieces. It's understandable the size of this Dutch side when Van Dijk and Veltman come forward. Approaching the half-hour mark. An awful lot of the play going from left to right. Stakes 100 κατοχή για την Ολλανδία. 34% κατοχή για την Πολωνία. Back in the stomach, in the ribs, Deron, but it's not a foul. Well, the Polish head coach, Brzezicek, instantly wanted his side to put the ball out of play. Ιταλία Βοσνία, ναι, 0-0. 0-0 το Ιταλία Βοσνία. The game to be stopped by the referee, but he doesn't have to stop the game if it's not a head injury. Plenty of football going on around Europe tonight. Plenty of transfer news as well. Lionel Messi now staying at Barcelona. Chelsea have just signed in the last few moments Kai Havertz from Bayer Leverkusen. Τα άλλα παιχνίδια δεν έχει αλλάξει το σκορ. 1-0 η Ρουμανία και 0-1 η Αλβανία είναι τα παιχνίδια. Άλλα γκολ δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής. Τι σύστημα θα έβαζα στη βασική εντεκάδα της εθνικής στο Κόσοβο Ελλάδα. Ή 4-3-3 ή 3-5-2, ένα από τα δύο. Ένα από τα δύο, ή 4-3-3 ή 3-5-2. Για το 3-5-2 θα το έκανα γιατί θα είχα καλά μπακ. Οπότε μπορώ να βάλω μπακάκι από τη μία και από την άλλη ή Γιαννούλη Τσιμίκα. Ο Γιαννούλης μου άρεσε έτσι πως έπαιξε χθες. Έχει πολύ καλή μπάλα. Απλά το θέμα είναι ότι στο 3-5-2 ουσιαστικά δεν μπορείς να βάλεις έτσι πως λέγεται. Ουσιαστικά δεν μπορείς να βάλεις extreme στο 3-5-2 και τα extreme ουσιαστικά
ή θα βάλεις τα back σου για extreme, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά, ουσιαστικό extreme. Αυτά. Μηδέν-1 η Αυστρία με την Νορβηγία. Νορβηγία Αυστρία 0-1 λοιπόν. Ο Αλάμπα όχι, δεν παίζει ρε φίλε, δεν παίζει ο Αλάμπα. Εντάξει, μεγάλος είναι. Μεγάλος είναι ο Αλάμπα, δεν τον προτιμάω για να το βάλω μέσα. Ο Χάλαντ ρε φίλε είναι Νορβηγός είναι. Νορβηγός είναι, δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Νορβηγός είναι ο Χάλαντ. Πόσο λες Κόσοβο, Ελλάδα, εγώ νομίζω 0-3. Κοίταξε να δεις ρε φίλε, το Κόσοβο είναι σε σχέση με εμάς, η ομάδα που έχει είναι πολύ κατώτερη. Είναι υπερβολικά πολύ κατώτερη. Τώρα κοίταξε να δεις. Εάν ήταν καλή μπάλα η εθνική μας, μπορεί να το πάρουμε το παιχνίδι για πλάκα. Εντάξει, δεν είναι δύσκολη ομάδα όπως έχω πει. Είναι πολύ εύκολη ομάδα η... Το Κόσοβο. Είναι πολύ εύκολη ομάδα, δηλαδή νομίζω πως δεν θα δυσκολευτούμε ιδιαίτερα για να κερδίσουμε. Απλά πρέπει να παίξουμε μπάλα ρε φίλε, δηλαδή τώρα να πάμε εκεί πέρα ξέρω, στο Κόσοβο και να μην παίξουμε μπάλα θα είναι βλακεία νομίζω. Okay. Θα είναι βλακεία. Δηλαδή είναι εύκολη 3 πόντι αυτό το πράγμα. Είναι εύκολη 3 πόντι αυτό το πράγμα, δηλαδή μπορούμε να το πάρουμε νομίζω για πλάκα κιόλας. Γι' αυτό το λέω έτσι. Είναι εύκολο 3 πόντε αυτό το παιχνίδι. Και ουσιαστικά έχουμε πιο δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε παιχνίδια με... Ξανά το παιχνίδι με τη Σλοβενία. Που η Σλοβενία ουσιαστικά είναι πιο δύσκολος αντίπαλος στον όμιλό μας. Και μετά έχουμε τέτοιο. Μολδοβία, που η Μολδοβία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όπως είπα. Η Μολδοβία είναι πολύ εύκολη ομάδα σχέση με την Σλοβενία. Η Σλοβενία είναι... Ο καλύτερος αντίπαλος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας. Να το θεωρήσουμε έτσι. Από τη στιγμή που με την Σλοβενία δεν δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα και παίξαμε το δικό μας παιχνίδι, νομίζω πως δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος. Αυτό θα έλεγα εγώ. Πιστεύω δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος. Πιστεύω πως δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος. Να πω την αλήθεια. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Τι σκέφτονται οι προπονητές και διάφορα τέτοια. Δεν ξέρω. Αλλά εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει ιδιαίτερο άγχος για το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Μάνταλος είπα, ήταν τραγικός χθες. Ο Μάνταλος ήταν τραγικός χθες. Το είπα. Ήταν τραγικός ο Μάνταλος. Έπρεπε να παίξει καλύτερη μπάλα. Και μπορούσε να παίξει καλύτερη μπάλα.
Ο Discord server όσοι θέλετε να μπείτε είναι κάτω στην περιγραφή. Συγγνώμη για Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε δεν μου αρέσει σαν προπονητής. Πληρώνεται πάρα πολλά και ουσιαστικά δεν έχει τίτλους. Δεν έχει τίτλους σαν προπονητής. Έχει ελάχιστους τίτλους. Και άμα ακούσει το πόσο πληρώνεται τον χρόνο, είναι υπερβολικά πολλά. Πληρώνεται πάρα πολλά. Και χωρίς να έχει πάρα πολλούς τίτλους. Δηλαδή αυτό είναι το κακό. Με τον Σιμεώνε. Κίτρινη κάρτα και με 10 η Νότια Ιρλανδία. Βόρεια Ιρλανδία μου μπερδεύτηκε. Για να δούμε. Βόρεια Ιρλανδία, sorry, μπερδεύτηκα. Τα έχω στα αγγλικά και είναι Northern στα αγγλικά και... μπερδεύτηκα σε αυτό, sorry. Το έχω στα αγγλικά αυτό το... αυτό που λέει το σκορ. Στα αγγλικά είναι Northern γι' αυτό. Ο Σκόν που πήγε, δεν έχω ιδέα φίλε. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Είναι βαρετό το μάτς ρε, να ισχύει. Θέλω να δούμε δεύτερο ημίχρονο, να δούμε τέτοιο. Ιταλία με Βοσνία. Θέλω να δούμε δεύτερο ημίχρονο Ιταλία-Βοσνία. Ο Σβιντέρσκι καλός είναι, αλλά ρε φίλε δεν έχει πέσει πάρα πολύ. Θέλετε να δούμε Ιταλία-Βοσνία. Για πείτε. Το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει στο Champions League ή το Μπαρτσελόνα Παρί 6-1 ή το Μπαρτσελόνα Μπάγεν 2-8. Και το είναι πολύ καλά παιχνίδια. Ο Μακέτα ρε φίλε είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης, αλλά δεν ξέρω γιατί θέλω να το διώξω Παναθηναϊκός. Έχει πολλά καλά χαρακτηριστικά για μια ελληνική ομάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θέλω να το διώξω. Είναι καλός παίκτης. Και νομίζω δεν πρέπει να το διώξουν τον Μακέτα. Εντάξει, τώρα έβλεπα τον όμιλο της Ολλανδίας. Έχει Βοσνία, Πολωνία, Ολλανδία και Ιταλία. Αυτός ο όμιλος. Πανδύσκολος όμιλος αυτός. Για τη Βοσνία κύριε. Φαντάζεστε τώρα να ήταν Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, Ιταλία. Πανδύσκολος όμιλος. Ο Σκόν ρε φίλε δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα καν για ποιο μιλάς. Δεν ξέρω καν ποιος να σκόουν αυτές που λες.
quickly. Τέλος πάντων, εντάξει. Η Ελλάδα είναι στο Euro, δεν νομίζω. Ναι, έχει αποκλειστεί η Ελλάδα. Έχει αποκλειστεί η Ελλάδα. Έχει αποκλειστεί η Ελλάδα. Ναι, γενικά το μάτς είναι βαρετό, δηλαδή δεν έχουν γίνει φάσεις. Δηλαδή, εντάξει. Το χθεσινό μάτς όμως ήταν πολύ καλύτερο. Εντάξει, κιόλας έπαιζε η Ελλάδα. Ξεκάθαρα κιόλας. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Ξεκάθαρα πιο ενδιαφέρον. Μπορώ να κάνω super chat, εξ' αδύρια λεπτά πλήση απάντα. Τι εννοείς ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Κάνει super chat 63 λεπτά. Τι εννοείς. Καλά, αυτό ισχύει ότι δεν βγήκανε στις τελευταίες θέσεις η εθνική, εντάξει. Είναι κάτι αυτό. Νόμιγε Ισπανία, Γερμανία. Δεν το είδα το παιχνίδι. Αλλά μόνο και μόνο από το σκορ δεν θέλω να το δω. Δηλαδή να βλέπεις Γερμανία, Ισπανία και να είναι ξέρω εγώ 1-1 είναι. Πάει να δεις άλλο άθλημα καλύτερα. Πολύ κακό, δεν ξέρω. Δοκάρι ήταν αυτό που ακούστηκε. Τελευταία φάση στον αγώνα και δοκάρι με τον De Jong. Nice. Η Ελλάδα να πάρει ευρωπαϊκό. Ναι, άμα πληρώσει όλους τους διαιτητές από κάνα εκατομμύριο, ίσως πάρει. Ναι, τα παιχνίδια σήμερα είναι αηδία σχέτη. Ξέρω. Έχω βαρεθεί φουλ, δηλαδή δεν... Βλέπεις μπάλα. Είναι και καλό ματσάκι, δηλαδή Ολλανδία-Πολωνία είναι, δεν είναι... Είναι καλό ματσάκι. Έχει ενδιαφέρον, αλλά... Και ήδη έχουν καλές ομάδες, αλλά δεν παίζουν μπάλα, ρε. Δεν παίζουν μπάλα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απ' τη μια έχω στο μυαλό μου να κλείσω τώρα το stream και να ανοίξουμε αύριο λίγο πιο νωρίς. Γιατί εντάξει, τα παιχνίδια δεν έχουν καθόλου ενδιαφέρον. Δεν ψιλοβαρέθηκα τώρα με το Ολλανδία-Πολωνία. Είναι σαν να βλέπεις κάποιοι να παίζουν μπάλα. Και σου λέει μετά De Jong παίζει, Van der Beek και δεν συμμαζεύεται. Σαν να βλέπω να παίζουν κάποιοι μπάλα είναι. Και να ανοίξουμε όμως είναι αύριο. Δεν ξέρω. Δεν έχει καν ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά δεν έχει ενδιαφέρον καν να κάτσω να το παρακολουθήσω. Δεν έχει εκείνη φάση, ξέρω εγώ. Έγινε μια φάση στο 45 με ένα σούτ στο δοκάρι, ξέρω εγώ. Δεν έχει ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω. Προσωπικά εμένα τουλάχιστον δεν... Περίμενα να δω ένα Ολλανδία-Πολωνία έτσι ένα δυνατό παιχνίδι. Και ας μην μπουν πολλά γκολ. Να έχει ένα ωραίο δυνατό παιχνίδι. Και πάω και βλέπω τώρα να σέρνονται όλοι οι παίκτες. De Jong και Wijnaldum, Van Dijk, Ake, όλοι να σέρνονται. Και το Ιταλία-Βοσνία ρε φίλε 0-0 είναι και δεν έχει ενδιαφέρον. Ήθελα φουλ να δω αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν έχει ενδιαφέρον ρε φίλε, αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Όταν έχουν και οι δύο ομάδες δύο τελικές στο ημίχρονο
και μία τελική στην εστία στο 45, πρώτη τελική στην εστία στο 45, δεν έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούτε τι θα κάνουμε τώρα. Λέω να κλείσω και να ανοίξω αύριο στις 7 η ώρα, 7 παρα 5, 7 παρα 10 με τα φιλικά που είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και μετά στις 8 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Γιατί το παιχνίδι αυτό, εντάξει, είναι αηδία, αηδία είναι το παιχνίδι. Και να ανοίξουμε αύριο άμα είναι, 7 η ώρα, με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και μετά να έχουμε το Ατρόμητος Ολυμπιακός και μετά να κάνουμε το Κροατία-Πορτογαλία, εάν δεν είναι και αυτά άσχημα παιχνίδια. Οπότε λοιπόν ακούστε, ακούστε τι θα γίνει. Το κλείνω τώρα και, μπαίνουμε, και θα μπείτε, να μπείτε αύριο, 7 η ώρα είναι, οκ. Okay? Σήμερα το μάτς δεν βλέπετε αυτό, είναι αηδία, αηδία σχέδι. Είναι αηδία στο παιχνίδι, πραγματικά. Λοιπόν, ευχαριστώ που μπήκατε σήμερα. Sorry κιόλας, αλλά εντάξει τώρα αυτό το παιχνίδι είναι... Δεν είναι μηδενικό θέαμα είναι, πραγματικά. Έχουν γίνει δύο φάσεις σε ολόκληρα 45 λεπτά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, 7 η ώρα. 7 με 8 εκεί πέρα για το... Για τα φιλικά, 7 η ώρα το πρώτο φιλικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και 8 η ώρα το δεύτερο φιλικό Ατρόμητος Ολυμπιακός. Τα λέμε αύριο, 7 παρα 5 θα ανοίξω. Τα λέμε. Καλή νύχτα σε όλους.